αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η οικονομική κρίση προκαλεί ένα πρόσθετο πρόβλημα στις οικογένειες της σημερινής κοινωνίας. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν αυτό το πρόβλημα, η πολιτεία βρήκε τρόπο να χρηματοδοτήσει από το ΕΣΠΑ τη λειτουργία παρόμοιων οικογενειακών κέντρων συμβουλευτικού χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα, σε περιφερειακό επίπεδο. Στις πρωτεύουσες της κάθε περιφέρειας λειτουργεί επιπλέον και ξενώνας, ώστε εάν υπάρχουν δραματικότερα περιστατικά βίας να καταφύγουν εκεί υπό την προστασία πάντοτε της ελληνικής πολιτείας. Και στη συνέχεια η ελληνική πολιτεία ανέθεσε τη λειτουργία αυτών των σταθμών, των κέντρων, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύουμε ότι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ήδη έχουμε στελεχώσει την υπηρεσία με δύο αξιόλογες νέες καβαλιώτικες επιστημόνισσες, ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Χθες υπέγραψα τον πίνακα επιτυχώνων για τη θέση του νομικού και πολύ γρήγορα θα μας έρθει και η τέταρτη θέση για τον κοινωνικό επιστήμονα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε πλήρη στελέχωση του συμβουλευτικού σταθμού. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμος. Μακάρι να μην χρειαζόταν να υπάρχει ένας τέτοιος σταθμός, να αρκούσε η παραμυθιτική ευλογία της Εκκλησίας μας, αλλά σίγουρα χρειάζεται και η δυνατότητα που προσφέρει η επιστήμη. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσία του. Είναι πολύ σημαντικό για μας το γεγονός ότι η πολιτεία στέκεται δίπλα στην κυμαζόμενη οικογένεια και στον τρόπο και έχουμε πολύ γρήγορα να ξεπεραστούν τα προβλήματα, τα οικονομικά που ταλανίζουν τη χώρα μας και το λαό μας, ώστε να μπορούν να διατεθούν τα χρήματα του ΕΣΠΑ σε πιο παραγωγικό.